Βρισκόμαστε στο Μαντούδι, βρισκόμαστε στον τόπο όπου η ανεργία το έχει χτυπήσει αλίπητα. Και όχι μόνο το Μαντούδι, αλλά ολόκληρη τη Βόρεια Εύβοια. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, περιμένουμε μία ανάλογη ιστορία με αυτό το οποίο είχαμε ζήσει παλαιότερα με το σκαλιστήρι. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Όντως βιώνουμε μια δύσκολη στιγμή σε μια περιοχή που εδώ και δεκαετίες ζει μια ανεργία η οποία θα έλεγα είναι χαρακτηριστική και όλη η Ελλάδα την έχει σημείο αναφοράς. Τώρα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα και η ιδιαιτερότητα είναι ότι η αδυναμία συνδικαλιστικής και συλλογικής εκπροσώπησης των εργαζομένων τους βρίσκει σε ένα χτύπημα που λέγεται εθελούσια έξοδος, που λειτουργεί ως λεμιτόμος, θα έλεγα, στην περιοχή και λόγω της μη συνδικαλιστικής οργάνωσης καταλαβαίνετε ότι το βάρος μεταφέρεται ατομικά στον κάθε εργαζόμενο και η θέση είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον καθέναν. Γιατί είναι άλλο να μιλάς εκ του ασφαλούς και να συμπαραστέκεσαι και να είσαι κοντά στους εργαζόμενους και άλλο να είσαι αυτός που βιώνει το πρόβλημα και το βιώνει σε συνθήκες μοναξιάς. Θα ακούσουμε ιδιαίτερα τις απόψεις των κυβερνητικών και των εκπροσώπων τους, γιατί υπήρξε μια συνάντηση πριν λίγες μέρες. Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη, δεν θέλουμε με τίποτα να υπάρξει η απώλεια έστω και μιας θέσης εργασίας. Αυτό είναι η βασική μας κατεύθυνση, πόσο μάλλον όταν έχουμε βιώσει μια πανδημία η οποία απειλεί πολύ περισσότερο, αλλά σε μια περιοχή που είχε και έχει τις δυνατότητες επιτέλους να ανασάνει και από μια εταιρεία η οποία δεν είναι μια απλή εταιρεία, είναι μια εταιρεία κολοσσός, θα περιμέναμε διαφορετική συμπεριφορά. Σας ευχαριστώ πολύ.